Πρώτη συνταγή για σήμερα, λουκανικοπιτάκια. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα λέω έτσι. Από εδώ και πέρα θα τα λέω λουκανοπιτάκια. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά, γιατί σε 25-30 λεπτάκια θα είναι έτοιμα και όντως είναι το πιο γρήγορο πρωινό ή σνακ που μπορείτε να ετοιμάσετε. Για τα λουκανικοπιτάκια με σφολιάτα θα χρειαστούμε 420 γραμμάρια σφολιάτα, 50 γραμμάρια σάλτσα barbecue, 4 λουκάνικα φραγκφούρτης, 50 γραμμάρια μίξ τυριών, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και ένα κρόκο αραιωμένο σε μία κουταλιά της σούπας νερό. Για το σερβίρισμα, κέτσαπ και μουστάρδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε τη σφολιάτα μας από το ψυγείο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό τη σφολιάτα να τη βγάλουμε από το ψυγείο μόνο τη στιγμή που χρειάζεται να την ετοιμάσουμε. Δεν τη βγάζουμε, δεν την αφήνουμε έξω, γιατί άμα την αφήσουμε έξω, τα λουκανοπιτάκια μας δεν θα γίνουν σωστά, δεν θα φουσκώσουν, οπότε δεν υπάρχει κανένα νόημα να τα ετοιμάσουμε. Θέλω μία σφολιάτα. Εδώ. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε τόσο ποσότητα από λουκανοπιτάκια, μπορείτε να ετοιμάσετε όλα τα λουκανοπιτάκια και να τα βάλετε στην κατάψυξη. Και όποτε θέλετε, απλά βγάζετε και ψήνετε. Σωστά. Οπότε, μία σφολιάτα θα τη χρησιμοποιήσουμε όλοι. Εδώ. Κοιτάξτε, είναι η πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει. Ξέρετε, στα εύκολα είναι και βρίσκεται και η διαφορά. Γιατί όντως, ώρες-ώρες απορώ γιατί δεν φτιάχνουμε κάτι ωραίες συνταγές στο σπίτι και πάμε όλη την ώρα και παίρνουμε έτοιμα. Δεν λέω. Καλή και η λουκανόπιτα του φούρνου, να την πάρουμε όταν πηγαίνουμε στη δουλειά. Αλλά τώρα Σάββατο, Κυριακή το πρωί, γιατί να πάμε να πάρουμε το φούρνο να φτιάξουμε μόνοι μας, έτσι δεν είναι, Μπελέση? Σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, ανοίγουμε τη σφολιάτα. Εδώ. Και άμα την ανοίξουμε και σπάσει λίγο, δεν μας πειράζει, γιατί τι θα κάνουμε? Θα την ισιώσουμε. Να πάρουμε τον πλάστη ή μια μεμβράνη, ίσα-ίσα εδώ πέρα στις ενώσεις. Λίγο με τον πλάστη, δεν ανοίγουμε τη σφολιάτα. Κολλάμε τη σφολιάτα και την ξαναφτιάχνουμε να γίνει ωραία. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε λουκανόπιτες κανονικές, όχι μίνι πιτάκια. Μπορείτε να κάνετε είτε πιτάκια, είτε μεγάλη, είτε ατομική μερίδα, είτε πιο μπουκίτσες. Τα αφήνω πάνω σας. Εγώ θα κάνω κανονικά λουκανόπιτες για να φάμε όλοι. Θα κάνω 8 λουκανόπιτες, οπότε μας αρέσει? Μας αρέσει. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να χωρίσουμε τη σφολιάτα μας στη μέση, εδώ, κατά μήκος. Και πάντα μα πάντα μου αρέσει στη λουκανόπιτα να βάζω κάποιο είδος κέτσαπ, σάλτσα ντομάτας ή ακόμα και μπάρμπεκιου. Εγώ συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλω μπάρμπεκιου, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα το βάλω εδώ στη μέση. Θα βάλουμε λίγο μπάρμπεκιου ή λίγο κέτσαπ, ό,τι σας βρίσκεται στο σπίτι. Θέλουμε μία γλυκιά σάλτσα ντομάτας. Εδώ. Και έχω τα λουκάνικά μου. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Να βάλουμε και λίγα μυρωδικά, φίλε Μπελέση. Βεβαίως. Σε λεπτάκι, να βρω τη ρίγανή μου. Πού είναι η ρίγανή μου? Δεν έχω ρίγανη. Ανάτι. Εδώ είναι. Να βάλουμε και λίγο ρίγανη. Τώρα τα λουκάνικα που θα χρησιμοποιήσετε εδώ πέρα, ό,τι έχετε στο ψυγείο. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και χωριάτικο λουκάνικο. Μπορείτε να το κόψετε και στα 4, να βάλετε λιγότερη ποσότητα. Λοιπόν, λίγο τυράκι από πάνω εδώ. Θέλουμε και το τυρί, έτσι δεν είναι, Μπελέση? Εννοείται. Τι τυρί θα έβαζες εσύ? Εγώ θα βάζα τσέσταρ, ραβιέρα, θα κάνω ένα μίξ γκριλ τυριών, έτσι ένα μίξ. Ό,τι μας περισσεύει μπορούμε να το ρίξουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και παίρνουμε λίγο κρόκο αυγού που έχουμε αραιώσει με νεράκι και βάζουμε από τη μία πλευρά, εδώ, και από εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μαζί με την μεμβράνη, μας βοηθάει η μεμβράνη, γυρνάμε εδώ και ενώνουμε το πρώτο. Γυρνάμε από την άλλη και έτσι όπως είναι, παίρνουμε, γυρνάμε και ενώνουμε. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Πανεύκολο. Βγάζουμε τη μεμβράνη, μία μεμβράνη και εδώ. Πιέζω με τα χέρια μου να κολλήσει και εδώ. Και εδώ. Παίρνουμε τα ψάκι με ένα δόκολα. Βγάζουμε το ένα λουκανικό πιτάκι. Το βάζουμε εδώ. Βγάζουμε το άλλο λουκανικό πιτάκι. Εδώ γυρνάω λίγο. Να πάει από κάτω η σφολιάτα. Βάζω εδώ.
Και ξαναλέω, σε περίπτωση που θέλετε να τα κάνετε μικρά, μπορείτε να κόψετε σε μικρά κομματάκια, να τα βάλετε στην κατάψυξη και όποτε θέλετε, απλά βάζετε και τα ρίχνετε κατευθείαν στο φούρνο. Τώρα, θα κόψω 4. Εδώ. 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 Και εδώ. Τα κόβω και τα αφήνω ενωμένα γιατί δεν θέλω να φύγει η γέμιση των τυριών καθώς ψήνονται μέσα στο φούρνο. Οπότε πιέζω λίγο τις άκρες. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο όλο το τυρί θα μείνει στη μέση, θα μείνει μέσα στα λουκάνικο πιτάκια και δεν θα φύγει. Τώρα, θα ρίξω λίγο αυγό από πάνω. Εδώ. Και εδώ. Θέλουμε οπωσδήποτε αυγό για να πάρει ωραίο χρώμα η σφογιάτα μας. Εδώ πέρα θέλω να βάλετε μια καλή σφογιάτα. Γιατί όντως η συνταγή είναι αστεία, είναι πανεύκολη. Θέλουμε ένα καλό λουκάνικο και μια καλή σφογιάτα και ουσιαστικά θα πάρουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Άμα η σφογιάτα που βάλουμε δεν είναι καλή, θα μυρίζει το βούτυρο μετά που δεν είναι βούτυρο, είναι μαργαρίνη και γενικά δεν θα έχει ωραία αίσθηση. Άμα το λουκάνικο δεν είναι καλό, τσάπα κάναμε την όλη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε πει για τη σφογιάτα, φίλε Μπελέση? Εγώ θα βάζα και λίγο σουσάμι από πάνω. Σουσάμι, ρίγανη, δεδρολίβανο, τι θες ρίχνεις από πάνω. Εγώ θα τα κάνω πολύ απλά, σκέτα θα τα κάνω. Άλλη είναι η ερώτηση. Λοιπόν, άκου. Πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία που έκανα εγώ μόλις σε 2 λεπτά μας πάρει 10-15 λεπτά και μαλακώσει η σφογιάτα, τι πρέπει να κάνουμε με τη σφογιάτα? Αν τη βάλουμε ξανά στο ψυγείο να κρυώσει. Η σφογιάτα έχει μέσα βούτυρο, πρέπει να παγώσει. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, ο φούρνος μας πρέπει να είναι 190 βαθμούς και πάνω. Σε περίπτωση που ο φούρνος μας είναι λιγότερο από 190 βαθμούς, η σφογιάτα δεν φουσκώνει πάρα πολύ. Θέλουμε δυνατό φούρνο, 190 αέρα για να φουσκώσει η σφογιάτα. Ακόμα και καλή ποιότητα σφογιάτα να πάρετε, άμα ο φούρνος δεν καίει πολύ δυνατά και είναι 160-170, αυτό που θα γίνει είναι η σφογιάτα μας να μην φουσκώσει ποτέ. Επίσης, το τρίτο κρατούμενο είναι η σχάρα μας. Να είναι ψηλά. Σε περίπτωση που ο αέρας από το φούρνο περνάει πάνω από τη σφογιάτα, πατάει τη σφογιάτα. Σκεφτείτε, ο αέρας είναι από εδώ και πατάει τη σφογιάτα, οπότε δεν την αφήνει να φουσκώσει. Ενώ άμα ο αέρας περνάει από κάτω, τι κάνει η σφογιάτα? Φουσκώνει. Πολύ σημαντικό να είναι ψηλά η σχάρα μας στον αέρα, 190 βαθμούς και στο τέλος θα πάρετε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν ανοίγουμε ποτέ με από το φούρνο μας όταν ψήνουμε σφογιάτα. Τη βάζουμε μέσα, κλείνουμε γρήγορα. Και θα δούμε κάτι μαγικό να γίνεται, γιατί σιγά σιγά θα αρχίζει να φουσκώνει. Σε 20-25 λεπτά και αναλόγω στο φούρνο θα είναι έτοιμα και θα σερβίρουμε κατευθείαν. Στη Μεγάλη Βρετανία, τα κυμαδοπιτάκια και τα λουκανικοπιτάκια βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων σε σνακ, ενώ σύμφωνα με έρευνα, τα τελευταία 10 χρόνια, σε κάθε κάτοικο της χώρας αντιστοιχεί περίπου 0,5 κιλό κατανάλωση το χρόνο. Και τα λουκανοπιτάκια μας, οι λουκανοπιτές μας είναι έτοιμες. Εδώ, Μπελές αγόρι μου. Παρακαλώ. Κάνε κίνηση. Είναι έτοιμα κομμένα, σε περιμένουνε. Εδώ αγόρι μου, έλα να πάρεις. Κοίτα εδώ. Άντε γεια, μόλις βγήκαν από το φούρνο. Η σφογιάτα γενικά τρώγεται ζεστή. Όσο την αφήνουμε να κρυώνει, είναι άλλο πράγμα, δεν τρώγεται. Ένα χαρτάκι να σου δώσω εδώ. Μπορώ, Να μην λερωθείς. Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα, κοίτα εδώ. Η barbecue κάνει τη διαφορά. Άκουσε με, φύγε, ρίγανη. Επόμενος, άλλος. Έλα, αγόρι μου. Έλα εδώ. Ευχαριστώ. Καλή σφογιάτα και όλα καλά. Νάτσι, έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, αγόρι μου. Λάμπρο. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ. Πάρ' τη λουκανοπιτά σου. Αυτός είσαι. Και να μείνουν 4, να βάλω εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4. Κοιτάξτε εδώ. Τι φανταστικό που είναι και πόσο γρήγορα μπορούμε να τις φτιάξουμε. Αν και σας φαίνεται παράδοξο, σε περίπτωση που κάνετε μικρά λουκανοπιτάκια και βγάλετε σε ένα τραπέζι, είναι πάρα πολύ ωραίο να βάλετε δίπλα μία κέτσαπ και μία μουστάρδα για να βουτάνε μέσα, γιατί του πάει πάρα πολύ. Ή μπάρμπεκι, ό,τι θέλετε. Οπότε, αυτό είναι. Σε 20 λεπτά είναι έτοιμες. Για τα λουκανικοπιτάκια με σφολιάτα, απλώνουμε τη σφολιάτα στον μπάγκο εργασίας μας και την κόβουμε στη μέση από τη μικρή πλευρά. Στο κέντρο της κάθε σφολιάτας απλώνουμε τη σάλτσα μπάρμπικιου, βάζουμε τα λουκάνικα, τη ρίγανη και πασπαλίζουμε με τα τυριά. Απλώνουμε περιμετρικά τον αραιωμένο κρόκο και τυλίγουμε σε 2 ρολά. Μεταφέρουμε τα ρολά σε ταψί με λαδόκολλα και κόβουμε το κάθε ρολό σε 4 κομμάτια. Αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο όλη την επιφάνεια από τα λουκανικοπιτάκια και ψήνουμε για 20-25 λεπτά στους 190 βαθμούς. Σερβίρουμε με κέτσαπ και μουστάρδα. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Εδώ
Νομίζω ότι ζηλεύετε όλοι. Ακούστε. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα το πρόβλημα είναι όντως να μην ετοιμάσετε ολόκληρη τη σφογιάτα, γιατί και οι 8 μπορούν να φαγωθούν από έναν άνθρωπο σε 15-20 λεπτάκια. Σωστά, φίλε Μπελέση. Ναι. Μοναδικό. Πανεύκολο, φτιάξτε το και θα καταλάβετε.